Γεια σας, καλώς ορίσατε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να έχουμε ένα υπέροχο, ελληνικό, φωτεινό, ανέμελο και κυρίως αδιαπραγμάτευτο ελληνικό καλοκαίρι δικό μας. Να το χορτάσουμε, να το χαρούμε με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας. Τόσα πολλά πράγματα ανοίγονται μπροστά μας αυτούς τους μήνες. Αυτούς τους μήνες που δίνουν πολλές φορές την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι όλα είναι δυνατά. Δεν πειράζει, ας αφαιθούμε. Καλό θα μας κάνει, τουλάχιστον και ψυχολογικά. Σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο καλοκαίρι. Τα θέματά μας επιλέξαμε να είναι καλοκαιρινά, για να σε μεταδώσουμε λίγο θετική καλοκαιρινή άβρα. Ο καιρός ακόμα δεν έχει αποφασίσει να συνάδει με το ημερολόγιο, αλλά δεν πειράζει. Θα γίνει και αυτό. Υπομονή μόνο να έχουμε. Να καλωσορίσουμε και σήμερα στην παρέα μας τα Μπέμπε Ζου, τα βρεφικά πολυκαταστήματα που μας συντρόφευαν και όλο το Μάιο και είναι μαζί μας και τον Ιούνιο. Όσα μωράκια έρχονται στον κόσμο, θα τα βρουν όλα στα Μπέμπε Ζου. Πολυκαταστήματα σε όλη την Αττική, συγκεκριμένα στην Παιανία, στο Γαλάτσι, στο Ψυχικό, στον Άλυμο, στην Αγία Παρασκευή και στην Κηφισιά. Και φυσικά μπορείτε να τα βρείτε όλα τα προϊόντα και διαδικτυακά στο bebezou.gr. Πλέον όλοι μας χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, οπότε αν είστε λίγο πιο μακριά, bebezou.gr θα τα βρείτε όλα εκεί. Σήμερα έχουμε μαζί μας ξανά το αγαπημένο μας InfoKids. Αυτό το site, το οποίο λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε, όλοι έχουμε μπει, έχουμε ενημερωθεί και για μας και για την οικογένειά μας. Μας έχει κάνει πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ μέχρι τώρα και μας έχει δώσει πολύ ωραίες αφορμές να συζητήσουμε για διάφορα θέματα. Το σημερινό θέμα, το οποίο θα δούμε σε πολύ λίγο στις οθόνες μας, είναι το θέμα παιδικές κατασκηνώσεις. Αν θα στέλναμε τα παιδιά μας και γενικά πώς είναι η διάθεσή μας για το θέμα κατασκήνωση. Πριν όμως το δούμε, να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας, με την οποία θα κάνουμε το σχολιασμό μας μετά, την κυρία Τζίνα Θανοπούλου, η οποία είναι ξανά κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδευτική σύμβουλος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ επίκαιρο. Και πολύ επίκαιρο, βέβαια. Και οι γονείς θα μας δώσουν και τις απαραίτητες λαβές για να κάνουμε την κουβέντα μας σε πολύ λίγο. Απαραίτητες πληροφορίες για αυτή την εποχή. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και πριν δούμε το βίντεο, να μιλήσουμε και με την δημιουργό του. Α. Με την αγαπημένη μας δημοσιογράφο από το InfoKids, την Μαρία την Ιωαννάτου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρυσαυγή, και καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσένα, καλό μήνα και στην κυρία Θανοπούλου. Καλό σας μήνα. Τι είδαμε λοιπόν, τι είδες Μαρία εσύ στους δρόμους της Αθήνας που μίλησες με μαμάδες κυρίως για το θέμα παιδί και κατασκήνωση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015. Το infokids.gr αυτή τη φορά, Χρυσαυγή, βγήκε στον δρόμο και ζήτησε τη γνώμη των γονέων για ένα άκρος καλοκαιρινό θέμα, όπως είπες και εσύ, αυτό της κατασκήνωσης. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι γονείς είναι αρκετά πρόθυμοι να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, καθώς όπως μας είπαν είναι ένας τρόπος να περάσουν ποιοτικό χρόνο μακριά από το σπίτι και κατά συνέπεια να ανεξαρτητοποιηθούν και να γίνουν πιο υπεύθυνα. Άρα είμαστε θετικοί, γιατί εγώ φοβόμουν ότι η Ελληνίδα μάνα με τα όλα τα χαρακτηριστικά που της έχουν κατά καιρούς προσδώσει θα ήταν λίγο επιφυλακτική. Αλλά εσύ μας λες τελικά ότι οι γονείς έχουν σε αυτό το θέμα εξυγχρονιστεί, θα λέγαμε. Ακριβώς, θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα θετική, αλλά θα ήθελα να επισημάνω κάτι πάνω σε αυτό που μόλις είπες, Χρυσαυγή, ότι οι γονείς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών. Πολύ σημαντικό. Φάνηκε δηλαδή ότι αποτελεί πρωταρχικό τους μέλημα η ασφάλεια των παιδιών τους και από εκεί και έπειτα θέλουν να είναι άκρως ενημερωμένοι για άλλα θέματα όπως τις συνθήκες που επικρατούν στην κατασκήνωση, το προσωπικό, τις διάφορες δραστηριότητες, ακόμα και το διατροφικό πρόγραμμα των παιδιών. Άρα είμαστε και εξυγχρονισμένοι και ψαγμένοι και ενημερωμένοι. Ακριβώς. Μπράβο μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μαρία. Θα δούμε αμέσως τώρα το βίντεο που μας ετοίμασες και εμείς θα τα ξαναπούμε μέσα στον Ιούνιο σίγουρα ξανά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Βλέπουμε το Μετά από έναν βαρύ χειμώνα με τις σχολικές και όχι μόνο υποχρεώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα παιδιά επιζητούν να εκτονώσουν όλοι τους τη συσσωρευμένη ενέργεια.
Δραστηριότητες κοντά στη φύση και ατελείωτο παιχνίδι χωρίς τα πρέπει και τα μη της μαμάς αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για αυτή την εκτόνωση. Όταν μάλιστα συνοδεύονται από μαθήματα υπευθυνότητας και ομαδικότητας, χαρακτηριστικά που καλλιεργούνται αποκλειστικά στο περιβάλλον της κατασκήνωσης είναι ακόμα καλύτερα. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συμμετέχουν σε ομάδες, μετριάζοντας έτσι το πείσμα και τον εγωισμό τους. Η εμπειρία της κατασκήνωσης λειτουργεί θετικά στην ψυχική τους ορίμανση, γεγονός που βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν να στηρίζονται στον εαυτό τους και να μην τα περιμένουν όλα από τη μαμά και τον μπαμπά. Εσείς στέλνετε τα παιδιά σας στην κατασκήνωση? Και αν ναι, ποια ωφέλη θεωρείτε ότι μπορούν να αποκομίσουν από αυτή την εμπειρία? Η κάμερα του infokids.gr βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας για να πάρει όλες τις απαντήσεις από τους γονείς. Θα το έστελνα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Πρώτον, αν δεν είχα εγώ χρόνο να πάμε μαζί διακοπές. Δεύτερον, αν είχα έγκυο όσον αφορά τις συνθήκες της κατασκήνωσης, τη χωροταξική τους διαρρύθμιση, το προσωπικό τους, το έμψυχο υλικό γενικότερα, για το τι πρόγραμμα ακολουθούσαν. Όλα αυτά που φαντάζομαι κάθε μητέρα θα έχει ανάγκη. Δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής, αλλά υπό προϋποθέσεις το στέλνω. Δεν έχω αρχίσει ακόμα να τα στέλνω, είναι πάρα πολύ μικρά. Το ένα είναι 3 και το άλλο είναι 5, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Εγώ έχω πάει μικρή και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν είμαι υπέρ αυτής της τακτικής. Δηλαδή πιστεύω ότι το παιδί πρέπει να είναι με την οικογένεια. Τώρα, αν δεν μπορεί να είναι με την οικογένεια, εντάξει, στο σπίτι. Αλλά δεν είμαι υπέρ των κατασκηνώσεων. Παλιά ίσως ήμουνα. Ας πούμε, ήμουν υπέρ των προσκόπων, των κατασκηνώσεων προσκόπων. Τώρα τελευταία, όχι, δεν είμαι. Έτσι, από αυτά που ακούγονται. Εντάξει, δεν θα έστελνα ένα παιδάκι. Θα το έστελνα αν συμφωνούσε και αυτό να πάει. Ποια ωφέλη πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει? Κοινωνικοποίηση, ανεξαρτησία, υπευθυνότητα, τη δική μου ηρεμία. Έχω κι εγώ ωφέλη από αυτό. Κοινωνικοποίηση, ελεύθερα να δραστηριοποιηθούν σε διάφορες δραστηριότητες γιατί υπάρχουν παιχνίδια. Γενικά να είναι ανεξάρτητα τα παιδιά, να μην είναι συνέχεια στην αγκαλιά της μαμάς. Να προσφέρουν μόνο στον εαυτό τους κάποιες υπηρεσίες. Και πρώτα να είναι χαρούμενα τα παιδάκια, γιατί σίγουρα υπάρχει ένα σύνολο με πολλά παιδιά και περνάνε καλά εκεί πέρα. Τα βοηθάει σίγουρα να γίνουν πιο ανεξάρτητα, να ικανοποιούν τις ανάγκες μόνες τους, να μην έχουν ανάγκη από τους γονείς, να μείνουν και λίγο μόνα τους ώστε να εκτιμούν κάποια πράγματα διαφορετικά. Σίγουρα είναι πολύ καλό για τα παιδιά για κάποιο διάστημα. Θεωρείτε ότι η κατασκήνωση μπορεί να του προσφέρει ωφέλη που θα το βοηθήσουν στη ζωή του? Πιστεύω πως ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που φεύγει από το σπίτι και έρχεται σε επαφή με άλλα παιδιά, αλλά είναι εξ ολοκλήρου με παιδιά και μακριά από το σπίτι του. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό από το σχολείο. Ποιες παραμέτρους θα ελέγχατε όσον αφορά την οργάνωση της κατασκήνωσης? Ασφάλεια, υγιεινή διατροφή, δραστηριότητες και τοπική εγκύτητα, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι οτιδήποτε να μπορούμε να είμαστε γρήγορα κοντά τους. Σε ασφαλές μέρος, με ανθρώπους που να προσέχουν, με προσωπικό δηλαδή που να προσέχει. Θα προσπαθούσα να έρθω σε μια επαφή με το προσωπικό, να δω αν τα, γιατί συνήθως είναι νέα παιδιά οι ομαδάρχες, και με τους πιο υπεύθυνους, τέλος πάντων, πιο αρμόδιους. Μάλιστα. Κυρία Δανοπούλου, πώς τις είδατε τις μαμάδες σχετικά με το θέμα μας? Τις είδα με μεγάλη χαρά, τις είδα πολύ ενημερωμένες και πάρα πολύ σωστές απαντήσεις δώσανε. Και αυτά τα, ειδικά ορισμένες μαμάδες από αυτά που είπανε, και εγώ τα ίδια πράγματα δεν ξέρω έλεγα να προσέχουν. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω βλέποντας το βίντεο έτσι μαζί με ηρεμία τώρα που το είδαμε. Μας βλέπω σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. Και ενημερωμένες, πολύ σωστές ήταν. Υπήρχε και μία μητέρα που είδαμε ότι ήταν κάθετη κατά. Ναι. Αλλά ήταν μία στις 10 περίπου. Σωστό. Βλέπουμε το ποσοστό ότι είναι αυτό τελικά. Μπορεί να είχε και ακούσει κάποιες πληροφορίες αρνητικές, που παίζει ρόλο κι αυτό. Γιατί φαινόταν σαν να είχε ενημερωθεί από κάτι μια αρνητική εμπειρία. Ναι, γιατί είπε από ό,τι έχω ακούσει. Από ό,τι έχω ακούσει, ενώ μ' άρεσε παλιότερα. Ναι. Τώρα δεν. Γιατί έχω ακούσει κάτι. Ναι. Οπότε, μάλλον κάτι τέτοιο μας αγάβησε. Να το πάρουμε από την αρχή. Ναι, ναι. Ξεκινώντας από το πότε θα ήταν καλό από άποψη ηλικίας να στείλουμε το παιδί μας σε μια κατασκήνωση. Πότε είναι έτοιμο ένα παιδί? Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι λίγο να το διαχωρίσουμε. Τα πιο μεγάλα παιδιά από 6, 7, 8
θα μπορούσαν να πάνε σε κατασκήνωση που είναι ολοήμεροι, δηλαδή μένουν μέσα, κάνουν διάφορες δραστηριότητες με άλλα παιδάκια κτλ. Σε πιο μικρά παιδάκια, 5, 6, 7, εγώ θα συνέστηνα πιο πολύ τα summer camps που το παιδί ξεκινάει το πρωί, κάνει τις δραστηριότητες του, τρώει, μαθαίνει κτλ. Και μετά γυρίζει σπίτι του. Αλλά θεωρώ ένα παιδάκι 5-6 χρονών το να μένει όλη μέρα μέσα ότι είναι λίγο υπερβολικό σε τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή σταδιακά. Mm-hmm. Αν υπάρχει ναι. μεγαλύτερο αδελφάκι να ακολουθήσει την κατασκήνωση το πιο μικρό ή να τα διαχωρίσουμε. Αυτό, κοιτάξτε, αν είναι ένα παιδάκι, το μεγάλο αδελφάκι είναι 8 ας πούμε και το μικρό είναι 6, είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για το πιο μικρό, γιατί το μεγάλο θα το εισαγάγει, θα του γνωρίζει τους φίλους, θα το προσέχει, θα νιώσει πολύ πιο άνετα από το να είναι μόνο του. Μόνο του ένα πεντάχρονο θα είναι παρακινδυνευμένο σε τόσο μικρή ηλικία. Άρα θα έλεγα από 7, 8, 9 για κατασκήνωση, ενώ και πιο μικρά 5, 6 μια χαρά και 4. Summer camp, το οποίο το summer camp είναι αυτό που λέμε ότι για να καταλάβουν οι γονείς ποια είναι ναι, η διαφορά. Ναι, η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι τα περισσότερα σχολεία όταν κλείνουν το ακαδημαϊκό έτος, μετά ανοίγουν και κάνουν δίνουν ορισμένες δραστηριότητες, γλώσσες, activities, δηλαδή διάφορα σπορ και τα λοιπά, παιχνίδι, διαδραστικό παιχνίδι, παιχνίδι που είναι και ακαδημαϊκό, μαθαίνεις μέσα από το παιχνίδι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στη διάρκεια της σχολικής μέρας. Αλλά μετά επιστρέφουν στο σπίτι τους. Βεβαίως, βεβαίως. Τρώνε εκεί και τα λοιπά και μετά επιστρέφουν στο σπίτι και δίνουν την ευκαιρία και στο γονιό λίγο να ξεκουραστεί. Το είδαμε και αυτό και γελάσαμε και νομίζω όμως... Γελάσαμε, αλλά πια είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Είναι σημαντικό. Και ο γονιός δηλαδή κάπου κουράζεται. Φανταστείτε ότι έχει όλη τη σχολική χρονιά, έχει και τη δουλειά και το φρίσκει, σπίτι. Βέβαια, και το σπίτι και το γυρίζει και σαν ένα παιδί... Το απασχολεί με κάποιο τρόπο. Μιλούσαμε με μία μαμά σήμερα συμπτωματικά που με ρωτούσε τι θέματα θα έχετε σήμερα και τι θα έχουμε το θέμα κατασκήνωση. Ναι. Α, μου λέει εγώ να έρθω να μιλήσω. Ναι, ναι. Που το γιο μου τον στέλνω, λέει, δεύτερη χρονιά, είναι μικρός ο γιος της. Πόσο χρονών? Είναι τώρα 7-8 εκεί κάπου. Α, ωραία, ναι. Και μου λέει τον έστειλα πέρσι πρώτη χρονιά με πολύ κλάμα και από τις δύο πλευρές και φέτος τον ξαναστέλνω με πολύ κλάμα. Ναι. Ακόμα δεν είναι ένα από τις δύο πλευρές εννοείται και από τις μαμάς. Και από εκείνη, ναι. Να το πρόβλημα. Ακόμα και τον παιδάκι, δηλαδή θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Λέει και λέει όχι, δεν θέλω να πάω. Ναι. Το στέλνουμε. Mm. Κοίταξε, αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με την προσαρμογή στο σχολείο. Αυτό καταλαβαίνεις κάπως ακριβώς, το παραλληλισμό. Ακριβώς. Δηλαδή όταν ο γονιός ο ίδιος είναι ανασφαλής και κλαίει, γιατί πάρα πολλές μαμάς εγώ που είμαι σε σχολείο, βλέπω όταν η ίδια η μητέρα κλαίει, το παιδάκι είναι καθρέφτης της, που το έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας, και θα κλάψει κι αυτό. Όταν νιώσει αυτοπεποίθηση από τη μαμά, ακόμα και η ίδια να θέλει να κλάψει, πρέπει να το καταπιεί μέσα της και να βοηθήσει το παιδί να απογαλακτίζει και να απομακρυνθεί από αυτήν. Αν είναι λίγο ντροπαλό το παιδί μας, από το φύση. Τα άλλα παιδιά είναι πιο εξωστρεφή. Πολύ σωστά, ναι. Είναι καλό να το κρατήσουν, να πούμε ας το στείλω του χρόνου ή του παραχρόνου, ή είναι καλύτερο να το ρίξουμε. Ναι, κοιτάξτε, εκεί θα το δει ο γονιός. Δηλαδή, υπάρχουν ντροπαλά παιδάκια τα οποία είναι πιο δειλά κτλ. Θα δει ο γονιός, θα πει ας πάμε μαζί την πρώτη φορά, με θάρρος, θα κάτσει μια-δυο ώρες από μακριά, θα δει, θα προσαρμοστεί. Άμα το παιδί πραγματικά είναι 5 χρονών και κλαίει ατέλειωτα και είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλη δυσαρέσκεια, εντάξει, δεν θέλουμε να βασανίσουμε το παιδί, γιατί μπορεί να του γίνει τραύμα και το παιδάκι πραγματικά να του και αργότερα να μπλοκαριστεί και να μην θέλει να πάει. Πολύ χειρότερα. Πολύ αποτελέσματα. Να όταν όμως δει ότι τα παιδιά πάρα πολλές φορές το όχι του είναι το πρώτο που του έρχεται και μετά είναι το ναι. Όχι, δεν θέλω, όχι, δεν θα φάω, όχι, το φοβούνται. Θα του πούμε, κοίτα τα θετικά, προσπάθησε και όταν δει άλλα παιδάκια θα παίξει κτλ. Πρέπει να το δουλέψουμε. Πρέπει να το δουλέψουμε. Δηλαδή, όχι με το πρώτο όχι να πάρεις το παιδί και να φύγεις. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι ανασφάλεια του παιδιού, είναι η δική σου ανασφάλεια. Αυτό σαν γονιός. Είναι και στην προσαρμογή στο σχολείο. Το ίδιο πράγμα είναι. Πράγμα. Το ίδιο. Δηλαδή, άμα νιώσει το παιδί ότι εσύ, όταν πας να το αφήσεις, είσαι πίσω και το κοιτάς και κλαις εσύ, αμέσως θα πάει να τρέξει στην αγκαλιά της μαμάς.
Είναι καλό την πρώτη χρονιά να πάει για λιγότερο από ό,τι συνήθως προβλέπει το πρόγραμμα, γιατί ξέρω ότι είναι γύρω στις 3 εβδομάδες κάθε. Ναι, ναι. Εδώ είναι και. Έχετε δίκιο. Μπορεί να, άμα δει ο γονιός ότι είναι το παιδί δύσκολο στην προσαρμογή, μπορεί και λιγότερες ώρες και λιγότερο διάστημα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ξέρετε, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά, άμα περάσουν τη μία μισή εβδομάδα, μετά οι 2-3 εβδομάδες τους είναι πιο εύκολο, συνηθίζουν όπως όλα. Αλλά πρέπει να περάσουν αυτή την καμπή της μία μισή εβδομάδα. Από την άλλη μεριά πρέπει να, και οι γονείς να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, διότι άμα δουν μετά από τη μία μισή εβδομάδα το παιδί να αντιδρά, πρέπει να καταλάβουν ότι το παιδί κάτι του πάει. Ναι. Και μπορείς εδώ να ευαισθητοποιηθούν, γιατί και το παιδί έχει μια εσωτερική φωνή. Και σε αυτό πρέπει να ανοιχτεί η γονή. Και που συνεχίζει να μιλάει αυτή η φωνή, πρέπει να ακριβώς. Πρέπει να τα ακούσουν. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι που να μην του αρέσει. Μπορεί να είναι ένα παιδάκι που να του κάνει bullying. Μπορεί να είναι ένας που είναι σπάνιο, γιατί οι ομαδάρχες που λένε κτλ. Οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ καλοί με τα παιδιά, έχουν πολλές γνώσεις ψυχολογίας κτλ. Όμως μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ένα παιδί να το πληγώνει και το παιδί να λέει όχι, δεν θέλω. Αυτό πρέπει να το ακούσει ο γονιός. Όχι να είναι υπερευαισθητοποιημένος, αλλά να είναι ανοιχτές οι αντένες του για να πιάσει το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει το παιδί. Μου δίνετε τώρα και την πάσα να σας ρωτήσω τι θα πρέπει να προσέξει ο γονιός πριν στείλει το παιδί του στην κατασκήνωση, πριν επιλέξει, ποια είναι τα κριτήρια. Του, τι πρέπει να προσέξει. Ακούσαμε για ασφάλεια, ακούσαμε για διατροφή. Ναι. Πολύ, χάρηκα πολύ που είδα τις μητέρες που μιλήσανε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ευαισθητοποιημένες και πολύ υποψιασμένες και πολύ καλά κάνουν. Η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Η ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια. Το λέμε. Κεφαλαία, θαυμαστικά. Το λέμε ακριβώς. Γιατί η ασφάλεια, όταν λέμε, είναι και η ψυχολογική ασφάλεια και η σωματική ασφάλεια. Δηλαδή να πάνε να ελέγξουν πριν. Την ασφάλεια, δηλαδή, ακόμα και τα παιχνίδια, τα όργανα, μην είναι σκουριασμένα, μην είναι παλιά. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, να έχει πράγματα που δεν τα έχουν διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, το παιδάκι να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά. Άρα, ο γονιός να ελέγξει ότι πραγματικά είναι, ακόμα και οι τραμπάλες, οι κούνιες, είναι σε ασφαλείς συνθήκες. Αν είναι το παιδάκι να μείνει, να δει σε τι κρεβάτια υπάρχει. Okay. Καθαριότητα, πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Η διατροφή. Καλύπτουν όλους τα βασικά, τις διατροφές, βεβαίως, τις διατροφικές ομάδες. Ο άνθρωπος που θα προσέξει τα παιδιά. Και το έμψυχο υλικό. Βέβαια, το έμψυχο υλικό πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις ψυχολογίας, είναι παιδαγωγός, γυμναστής. Βεβαίως, προσέχει. Τι ασκήσεις τους κάνει. Αυτά όλα να πάνε με μια λίστα οι γονείς, να ρωτήσουν ποιες είναι οι δραστηριότητες που κάνει, τι ώρα ξυπνάνε. Πραγματικά πρέπει να ξέρει το πρόγραμμα, το πρωί, τι θα φάει. Τι activities κάνει, δηλαδή ποιες δραστηριότητες κάνει. Όταν εκεί που κολυμπάνε τα παιδάκια υπάρχει ναυαγοσώστης, υπάρχουν κουλούρες. Όταν μιλάμε για μικρά παιδάκια που χρειάζονται τα χεράκια, χρειάζονται η κουλούρα, όλα αυτά. Άρα ασφάλεια, κοινωνικοποίηση από πλευρά παιδιών της ηλικίας των παιδιών. Δηλαδή δεν μπορούν τα πεντάχρονα να τα βγάζουμε οκτάχρονα. Δηλαδή, μπορεί να είναι το μεγάλο αδελφάκι, αλλά τα οκτάχρονα πρέπει να είναι με οκτάχρονα. Σωστό. Τα πεντάχρονα, γιατί ξέρετε, σε αυτήν την ηλικία και ένας χρόνος διαφορά παίζει είναι πάρα τεράστια. Πολύ μεγάλο. Είναι σαν να λέμε εμείς 5 χρόνια. Άρα τα πεντάχρονα πρέπει να είναι πεντάχρονα, τα εφτάχρονα με τα εφτάχρονα, οκτάχρονα με οκτάχρονα κτλ. Και δραστηριότητες που τα κοινωνικοποιούν όλα μαζί. Να ξέρουν ότι κάποιο παιδάκι δεν μένει πίσω, γιατί συνήθως γίνονται ομαδούλες και ένα παιδάκι που δεν είναι τόσο κοινωνικό μένει πίσω και απομονώνεται από την ομάδα. Και αυτό πρέπει να το ρωτήσει ο γονιός και να το έχει υπόψη του. Άρα κοινωνικοποίηση, ασφάλεια νούμερο ένα, κοινωνικοποίηση, σωστές δραστηριότητες, διατροφή σωστή, συνθήκες ύπνου σωστές και οι άνθρωποι να είναι ενημερωμένοι, σωστά καταξιωμένοι, δηλαδή να είναι, δεν σας λέω να είναι ψυχολόγοι και τα λοιπά, απλώς να είναι παιδαγωγοί, να έχουν δουλέψει με παιδιά. Ναι, γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις που ορισμένοι άνθρωποι αναλαμβάνουν παιδάκια που δεν έχουν ποτέ πείρα με παιδιά.
Γιατί να μιλάνε τη γλώσσα των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, γιατί διαπλάθουν. Ό,τι πολύτιμότερο έχουμε είναι στα χέρια τους. Ακριβώς, ακριβώς. Και για να κλείσουμε, να πούμε και συνοπτικά και τα ωφέλη, τα οποία τα φανταζόμαστε λίγο πολύ, αλλά μάλλον είναι αρκετά. Βεβαίως. Είναι πραγματικά και ο γονιός πρέπει να καταλάβει και να κάνει την καρδιά του πέτρα, αν δεν μπορεί να πει αχ, το παιδί μου, να μην τα αφήσω κτλ. Ότι από πλευράς κοινωνικοποίησης είναι πάρα πολύ ωραίο. Διότι το παιδί δεν υπάρχει καλύτερο, άμα ειδικά παιδάκι που δεν έχει αδελφάκια ή έχει ένα αδελφάκι. Πέρα από το σχολείο που βεβαίως εκεί, αλλά σταματάνε είναι μαθήματα και είναι παιχνίδι. Παιχνίδι, κάνουν και μαθήματα. Και έλεγα στους γονείς πάντοτε να κοιτάνε και η κατασκήνωση και το summer camp να έχει και λίγο διδακτικό χαρακτήρα. Να βιβλιαράκια. Αλλά με μέτρο, είναι καλοκαίρι. Βέβαια, βέβαια. Αλλά μπορεί μία ώρα στις 8 να έχει το παιχνίδι, διδακτικό παιχνίδι. Άρα μαθαίνουν κοινωνικοποίηση. Μαθαίνουν να μοιράζονται. Μαθαίνουν να ακούνε κανόνες. Να ακούνε τον ομαδάρχη, βεβαίως. Να μην κάνει το καθένα ό,τι θέλει. Μαθαίνουν όρια που ο γονιός στο σπίτι δεν μπορεί πάντοτε να το επιβάλλει. Άρα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα. Αν κατορθώσει να μάθει κοινωνικοποίηση, οριοθέτηση, μοίρασμα, κατασκευές, τέχνες, διατροφή, να μοιράζει, να παίρνει, να φτιάχνει μόνο το κρεβατάκι του. Όχι όλα τα κάνει η μαμά. Αυτό εξυπηρέτησε. Πάρα πολύ σημαντικό. Το είπαν και οι μαμάδες. Ναι. Όλα αυτά είναι κλειδιά και όλα αυτά και το summer camp και η κατασκήνωση τα προσφέρουν. Και γι' αυτό θα έλεγα 6, 7, 8 σίγουρα οι γονείς θα το τολμήσουν. Έστω και μια εβδομάδα αν δεν θέλουν. 2-3 είναι ιδανικό. Το ιδανικό. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χανοπούλου. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Έχουμε και πολλά θέματα. Και εύχομαι σε όλους τους γονείς να το δοκιμάσουν και να είναι επιτυχημένοι. Να ευχαριστήσουμε και καλό το καλοκαίρι. InfoKids. Καλό καλοκαίρι. Και το InfoKids να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μας, για το πολύ ωραίο ρεπορτάζ και τα ωραία θέματα που επιλέγουμε από κοινού και παρουσιάζουμε. Και εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα. Ένα θέμα που δεν είναι καλοκαιρινό κατά εξαίρεση σήμερα, αλλά είναι επίκαιρο, διαρκώς και πάρα πολύ σημαντικό. Απασχολεί όλους τους γονείς. Και τα ίδια τα παιδιά πλέον. Μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό. Και θα πάμε μέχρι τη Σπάρτη αυτή τη φορά. Έχουμε ταξιδέψει και Θεσσαλονίκη, έχουμε πάει και Ρόδο. Μας αρέσει να είμαστε και κοντά και να πιάνουμε και τον παλμό της περιφέρειας. Θα πάμε στη Σπάρτη να μιλήσουμε με την κυρία Φανή Λάζαρου, η οποία είναι υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, διότι πρόσφατα διοργάνωσαν μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για το σχολικό εκφοβισμό. Κυρία Λάζαρου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Όλα για τη Μαμά. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία να πω για αυτή τη σημαντική εκδήλωση που έγινε στη Σπάρτη. Και μπορώ να πω με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα στις 25 Μαΐου η ημερίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και το θέμα, όπως προείπατε, ήταν σχολικός εκφοβισμός. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη ροή της ημερίδας, το περιεχόμενό της. Ναι, βέβαια. Ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος προσπάθησαν οι ειδικοί επιστήμονες να αναλύσουν και να κατασκευάσουν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού. Και το δεύτερο μέρος περιλάμβανε παρεμβατικές εφαρμογές πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού στη σχολική πράξη. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει υιοθέτηση προγραμμάτων, σχολικών προγραμμάτων πρόληψης που προάγουν το θετικό κλίμα στο σχολείο και γενικότερα στην κοινότητα, προκειμένου να μειωθούν τα περιστατικά του εκφοβισμού. Θα ήθελα να πω ότι έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι στο δεύτερο αυτό μέρος, που στην ουσία οι συγγητές ήταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, σημείωσε η συμμετοχή αντιπροσωπείας μαθητών και μαθητριών από το εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Νιάτων Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι μίλησαν για την εμπειρία τους αναφορικά με βίντεο που δημιούργησαν με τη βοήθεια του δάσκαλού τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που μόλις μας περιγράφετε, το ότι και τα ίδια τα παιδιά θέλησαν να μπουν στη διαδικασία να φωνάξουν μέσα από το βίντεο αυτό, το φωνάξουν εντός αγωγικών κατά του σχολικού εκφοβισμού. Εσείς στη Λακωνία, επειδή είναι ένας νομός που, από ό,τι ξέρω κι εγώ, υπάρχουν και αρκετά παιδάκια και από άλλες χώρες κτλ. Αισθάνεστε ότι
Τα κρούσματα bullying αυξάνονται το τελευταίο διάστημα και αυτό σας οδήγησε στην απόφαση να κάνετε την συγκεκριμένη ημερίδα, ώστε να βοηθήσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Πώς το αποφασίσατε αυτό, τι σας έδωσε αφορμή, ανησυχείτε εσείς ως εκπαιδευτικοί για την κατάσταση? Όχι, κάποια συγκεκριμένα περιστατικά δεν υπήρξαν. Mm-hmm. Υπήρξε όμως μια, είχε προηγηθεί μια επιτυχημένη εκδήλωση στη Σκάλα, με το πρώτο δημοτικό σχολείο Σκάλας και το Δήμο Ευρώτα, το Μάρτιο, στα μέσα Μαρτίου, τώρα του 2015, για τη βία, τον χουλιγκανισμό και τον ρατσισμό. Και βλέποντας λοιπόν την απήχηση που είχε, αποφασίσαμε, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και ο διευθυντής μας, ο κύριος Φώτης Πολίτης, να προβούμε και σε αυτή την εκδήλωση, η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και θα ήθελα να σημειώσω εδώ και να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και την κυρία Αδαμαντία Τζανετέα, η οποία μας υποστήριξε από την αρχή και ήταν δίπλα μας, όχι μόνο σαν αντιπεριφερειάρχης ευαισθητοποιημένη σε τέτοια κοινωνικά θέματα, αλλά και με την ιδιότητά της ως εκπαιδευτικού. Και ως μητέρας φυσικά, γιατί και εκείνη νομίζω, επειδή τυχαίνει να την γνωρίζω, είναι και εκείνη η μητέρα, οπότε έχει και αυτή τη ευαισθησία της. Και με την ιδιότητα της μητέρας. Είμαστε πραγματικά πολύ ευχαριστημένοι. Υπήρχε συμμετοχή πάνω από 200 εκπαιδευτικούς και γονείς. Και επίσης για πρώτη φορά προσπαθήσαμε και μεταδώσαμε ζωντανά την εκδήλωση από το κανάλι της Διεύθυνσης στο YouTube και εκεί σημειώθηκαν 454 επισκέψεις, κάτι που δεν το περιμένατε. Mm-hmm. Προφανώς το ποιοτικό και το καλό είναι αυτό πάντα που προσελκύει το ενδιαφέρον και εμείς να σας συγχαρούμε από την δική μας την πλευρά. Να ευχηθούμε να κάνετε και άλλες αντίστοιχες ημερίδες και εκδηλώσεις για να ευαισθητοποιήσετε και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία είναι εύπλαστα και πρώτα είναι νομίζω τα πιο δεκτικά στο να γίνονται καλύτερα και δεύτεροι εμείς. Ναι, ελπίζουμε να κάνετε και άλλες πολύ σημαντικές δραστηριότητες, τις οποίες με χαρά και εμείς θα προβάλλουμε από το Όλα για τη Μαμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που προέκυψαν βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα και προτάσεις τόσο σε επίπεδο της σχολικής κοινότητας όσο και σε επίπεδο οικογένειας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή συνέχεια, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Λάζαρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εμείς επιστρέφουμε στο στούντιο με μια καλεσμένη, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό, εντάξει, είναι κάποια χρόνια, θα μας τα πει βέβαια καλύτερα εκείνη, μαζί με τον σύζυγό της, φροντίζουν για το τι, πού και πώς θα κάνουμε με τα παιδιά μας. Ελευθερία Νυφλή, καλώς ήρθες, καλό μήνα και σε σένα, καλό καλοκαίρι, έλαμαζί.gr. Έλαμαζί.gr, ακριβώς. Πόσο καιρό το βλέπω, εγώ τουλάχιστον επειδή τα ψάχνω, mm-hmm. όπως φαντάζεσαι, σας έχω ανακαλύψει εδώ και καιρό. Πολύ χαίρομαι. Εσείς πόσο καιρό είστε στον αέρα? Ουσιαστικά είναι στον αέρα το site από το τέλος του 2008-2009, επίσημα είναι το site στη μορφή όπως το βλέπουμε τώρα στον αέρα. Εγώ το 12 σας ανακάλυψα, γιατί νωρίτερα δεν είχα λόγο. Σωστά. Οπότε ουσιαστικά το site αυτό ενώνει όλους τους γονείς και εμείς έτσι δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το site. Ήταν η δική μας ανάγκη να συγκεντρώσουμε εκδηλώσεις, δρόμενα που αφορούν το παιδί αλλά και την οικογένεια, τους γονείς του λοιπόν, να συγκεντρωθούν σε έναν ιστότοπο. Η πρώτη μορφή ουσιαστικά ήταν ένας χάρτης που πάνω σε αυτόν βάζαμε κάποιες πινέζες με τοποθεσίες που πηγαίναμε εμείς με τα δικά μας τα παιδιά. Προτείνατε. Και προτείναμε ακριβώς και υπήρχε αλληλεπίδραση από τότε μέχρι και σήμερα με άλλους γονείς που θα μπαίναν, θα σχολιάζανε, θα μας προτείνανε και εκείνοι δικά τους μέρη. Άρα το ξεκινήσατε εσύ με τον σύζυγό σου. Ακριβώς. Από τη δική σας ανάγκη. Ακριβώς. Αφορμή ήταν ο Μαρίνος, το πρώτο μας παιδάκι. Ακριβώς. Όταν ήταν 2,5 χρονών και θέλαμε να του δείξουμε τον κόσμο, να δει νέες εμπειρίες και πράγματα. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε το Έλα Μαζί. Βέβαια μαζί με τον Μαρίνο τώρα είναι και ο Μάριο. Οπότε και με τους δύο μαζί είμαστε δίπλα τους στο να τους δημιουργούμε έτσι πολύχρωμες εμπειρίες, όπως το λέμε εμείς. Και έτσι ανοίγεται και ένα δρόμο και στους γονείς. Βέβαια. Οι οποίοι νομίζω πλέον πολύ συχνά ψάχνουμε να βρούμε mm-hmm. τι και πώς θα κάνουμε με τα παιδιά μας. Χρησιμοποιείς την κατάλληλη λέξη.
λέξη, γιατί αυτό λέμε και εμείς, το όλο μαζί είναι για ψαγμένους γονείς. Ναι. Είναι για γονείς που πραγματικά θέλουν και να προγραμματίσουν, αλλά και να επενδύσουν στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Να ψάξουν να βρουν αφορμές, πού θα πάνε, πού θα είναι δίπλα μαζί με τα παιδιά, είτε αφορά ένα κοντινό πάρκο, είτε μια δημιουργική απασχόληση που θα αφιερώσουν χρόνο με τα παιδιά τους. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά εκτός από αυτό, το ότι γίνονται διάφορα που μπορούμε να συμμετέχουμε μαζί με τα παιδιά μας, είναι αυτό που είπες. Ακόμα και τα πάρκα που υπάρχουν στις γειτονιές, πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, ενώ είναι πολύ κοντά μας και θέλουμε κάποιον να μας τα δείξει. Αυτό ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια πόλη που είναι δύσκολη και για τους μικρούς. Και η γειτονιά είναι αχανής πολλές φορές. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά μαργαριτάρια και προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε και εμείς και με τη βοήθεια άλλων γονιών. Οπότε όλο αυτό έχει την έννοια μιας ομάδας, μιας κοινότητας λοιπόν, που οι γονείς, ναι μεν αρχικά εμείς θα δώσουμε την πληροφορία, αλλά μπορεί ο γονιός που θα μπει ως επισκέπτης να βάλει και το δικό του ουσιαστικά σημάδι πάνω σε αυτό και να δημιουργήσει και να μια πληροφορία. Κάτι. Ακριβώς. Είναι μια πληροφορία που είναι πολύ διαδραστική. Δηλαδή καθημερινά υπάρχει περιεχόμενο που ανανεώνεται στο elemasi.gr. Και αν κάποιος είναι εκτός Αττικής, mm-hmm. είναι στην περιφέρεια, μπορεί και αυτός να βρει δραστηριότητες εκτός Αθηνών. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που κατά δεν κύριο θα λόγο καλά. Έχουμε επενδύσει αυτή τη στιγμή, γιατί το υποστηρίζουμε και εμείς ως γονείς, όσο αφορά δραστηριότητες στην Αττική. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα με συνεργάτη, ακριβώς στη Θεσσαλονίκη και ίσως και άλλες δραστηριότητες. Προσπαθούμε σιγά σιγά να το επικοινωνήσουμε αυτό, οπότε να μαζεύουμε και εκδηλώσεις από όλη την Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι κάτι που το υποστηρίζουμε και θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς, είτε γιατί θα πάμε σε κάποια θεατρική παράσταση, θα πάμε σε ένα πάρκο, οπότε θα έχουμε κοινά άποψη. Κατά κάποιο τρόπο. Όχι με την έννοια. Είναι υποκειμενικό ούτως ή άλλως όλο αυτό, η κρίση του κάθε γονιού. Παρ' όλα αυτά, επειδή ζούμε στην Αθήνα, ήταν πολύ πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, είναι μέσα στα σχέδια του να το επεκτείνουμε σε όλη. Το να εξαπλωθεί. Γιατί σίγουρα γίνονται δραστηριότητες σε όλη τη χώρα. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς στην περιφέρεια που η περιφέρεια το έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη αυτό. Επειδή έχω μεγαλώσει στην περιφέρεια, ξέρω πώς είναι να είσαι παιδί στην περιφέρεια. Βέβαια. Να θέλεις να γνωρίσεις, να κάνεις και να πρέπει να μετακινηθείς, να πας σε μια άλλη πόλη ίσως. Mm-hmm. Αλλά πλέον γίνονται και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι πλέον και στην περιφέρεια, γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα που ουσιαστικά μας ρωτάνε πού θα μπορούσαν να βρουν πληροφορίες. Προσπαθούμε ό,τι γνωρίζουμε να το διαχειριστούμε και έτσι από τη μία πληροφορία να δημιουργηθεί κάτι επόμενο ουσιαστικά σε ένα γονιό που θα είναι αξία για αυτόν. Αυτό. Πάμε τώρα και στα επίκαιρα. Σε λίγες μέρες είναι το φεστιβάλ σας καθιερωμένο πια, το τέταρτο κατά σειρά. Ακριβώς. Συνήθως λοιπόν γίνεται αυτό. Εγώ πρώτη φορά θα το επισκεφθώ και είμαι πάρα πολύ περίεργη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι βλέπουμε και την αφίσα σας εδώ. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι πολλοί οι συνεργάτες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η καρδιά του φεστιβάλ είναι οι συνεργάτες. Είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Συνεργάτες όσο αφορά τη διοργάνωση πάρτι, παραστάσεις. Που ουσιαστικά στηρίζουν αυτό το φεστιβάλ. Είναι μια γιορτή. Από γονείς σε γονείς. Πότε γίνεται, καταρχήν γίνεται και πού να πούμε. 14 Ιουνίου, Κυριακή, στο Άλσος Κηφισιάς, είναι εκεί που γίνεται η ανθοκομική έκθεση κάθε χρόνο. Πάνω από τον ηλεκτρικό, ανάμεσα στον ηλεκτρικό κτίριο. Λοιπόν, η είσοδος είναι από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, σταθμό Κηφισιάς. Από τις 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε εκεί, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ δραστηριότητες, δρόμενα θα κάνουμε, για λοιπόν, τα παιδιά. Εκεί. Πολλά για πράγματα. Μέσες άκρες, τι θα κάνουμε. Και επίσης να μας πεις αν και εμείς οι γονείς θα κάνουμε τίποτα ή απλά θα συνοδεύουμε. Όχι, γιατί όχι. Κάτι έχω μάθει ότι θα είναι συμμετέχουμε. Ενεργή συμμετοχή. Έτσι ουσιαστικά έχει σχεδιαστεί. Γονείς, παιδιά μαζί. Αυτό είναι το έλα μαζί ουσιαστικά. Και έλα μαζί θα ήμασταν άλλωστε. Ακριβώς. Οπότε και οι δραστηριότητες θέλουν άμεση επαφή και να έχει και το παιδί και ο γονιός. Οπότε είτε αφορά αθλητικές δραστηριότητες, τσουβαλοδρομίες, αλευδρομαχίες, θα υπάρχουν τραμπολίνο που θα συμμετέχουν και γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Είτε το λίγο ηλικίες, πες μου. Ηλικίες. Μπορούμε πιο μικρά από πόσο δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν. Μπορούν να συμμετέχουν σίγουρα από 2 χρόνια και δύο, πάνω. Και υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα που υποστηρίζουν αυτές τις ευαίσθητες μικρές ηλικίες, από 2 έως 5. Παρόλα αυτά, μέχρι 12 μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν ούτως ή άλλως και με τις θεατρικές παραστάσεις που θα υπάρχουν, αλλά και με τα δρόμενα αθλητικά ή καλλιτεχνικά.
Πάμε να μας τα πεις τώρα που ωραία. Ήθελα εγώ κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, αθλητικές δραστηριότητες. Ξεκινάμε πιο έντονα το πρωί. Οπότε θα υπάρχουν μαθήματα ζούμπα, family ζούμπα λοιπόν. Τέλειο, αλλά γονείς, παιδιά μαζί. Ναι, βεβαίως πρέπει να έχουμε φόρμες, γιατί είμαστε της άποψης λερωθείτε κάνει καλό. Οπότε θα υπάρχουν λοιπόν αθλητικές δραστηριότητες, τοξοβολία, μπάτζι τραμπολίνο, αθλοπαιδιές, μίνι ολυμπιακοί αγώνες θα στηθούν λοιπόν για γονείς και παιδιά. Πάμε στα καλλιτεχνικά, όπου πάνω από 25 εργαστήρια θα έχουν στηθεί, είτε αφορά θεατρικό παιχνίδι, μουσικό κινητική για τα παιδιά, είτε να κάνουν κάποια κατασκευή εκείνη την ώρα, είτε μόνα τους, όποια είναι πάνω από 5 χρόνια ουσιαστικά, είτε τα μικρότερα με την παρέα των γονιών τους. Οπότε να πάρουν μια κατασκευή να φτιάξουν. Από εκεί πέρα, από το πρωί, από τις 10 η ώρα το πρωί, έχουν στηθεί δύο εναλλακτικές ουσιαστικά σκηνές. Οπότε τα παιδιά θα παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις, σοου με γιγαντοφουσκάλες, μαγικά κόλπα. Έχουμε παράδεισος των παιδιών, από ό,τι ακούω. Και των μεγάλων, γιατί από τα σχόλια τουλάχιστον που λαμβάνουμε από τα προηγούμενα φεστιβάλ. ναι, οι μεγάλοι γίνονται παιδιά και αυτό μας αρέσει, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι να ξαναθυμηθούν και οι μεγάλοι όπως παίζανε παλιά στη γειτονιά. Αυτό ουσιαστικά είναι το φεστιβάλ, έλα μαζί. Και το κόνσεπτ, να έρθουμε όλοι μαζί, να γίνουμε ένα με τα παιδιά μας, να διασκεδάσουμε. Και σε ένα άκρος φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό που στείλουμε, προσπαθούμε να είναι όσο πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον. Το Άλσος Κηφισιάς είναι ένα πανέμορφο Άλσος. Οπότε, προσπαθούμε να μην παρέμβουμε στο φυσικό καλός όσο το δυνατόν περισσότερο. Όλα προσπαθούμε να είναι εναρμονισμένα. Δηλαδή, τι καλύτερο από μια αφήγηση κάτω από ένα δέντρο που θα κάτσει με γονείς και παιδιά, όπως γινόντουσαν παλιά ουσιαστικά στην πλατεία του χωριού. Κάπως έτσι το θέλουμε. Και θα γίνουμε όλοι μια παρέα. Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε στις 14 Ιουνίου, λοιπόν, στο Άλσος Κηφισιάς, 10 το πρωί με 10 το βράδυ, με την Ελευθερία. Τον μπαμπά σας, πώς τον λένε, δεν μας τον φέρατε. Ο μπαμπάς μας ο Γιώργος, λοιπόν. Είναι ο κατά το άλλο ίμιση ηθικό αυτό. Γιατί ό,τι βλέπετε στο Έλα Μαζί είναι στημένο λοιπόν από μένα και από τον μπαμπά μας τον Γιώργο, αφιερωμένα και στους δύο αρχηγούς, τον Μαρίνο και στον Μάριο. Να τους χαίρεσαι, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και πάντα δραστήριοι μέσα από το Έλα Μαζί, να μας δίνετε πάρα πολύ ωραίες ιδέες για το πώς και πού και τι θα κάνουμε με τα μπομπυράκια μας. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε εκεί, θα τα πούμε, Ελευθερία μου. Και εμείς, μέχρι να αποδεχθούμε την επόμενη μας καλεσμένη και ένα ακόμα καλοκαιρινό και πολύ ωραίο θέμα, κατά μένα τουλάχιστον, ελπίζω να συμφωνήσετε, για να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη εγκυμοσύνη, όπως αποτυπώνει μια μαμά στα σκίτσα της. Λέμε τα δικά μας, ναι, όλες οι μαμάδες χρειάζονται να έχουν μια ενημέρωση για τα πάντα και κυρίως για τη διατροφή όμως. Γιατί... Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μια πολύ αγαπημένη φίλη και διατροφολόγο, την Τζίνα τη Βερονίκη, η οποία μας λέει καλά λόγια για την εκπομπή μας, να βλέπουμε εμείς τα σκίτσα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον, λέω, για τις μαμάδες όλα είναι ενδιαφέροντα, πρέπει να τα ξέρουν. Αισθανόμαστε κι εμείς ότι ήταν κάτι που έλειπε, ναι. Και προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή
να πιάνουμε αρκετά από τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά της. Και εσύ είσαι μία μαμά κούκλα βέβαια, διατροφολόγος, διαιτολόγος, φαντάζεστε γιατί είναι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά το θέμα μας. Μια υπέροχη μανούλα λοιπόν, Τζίνα. Έχεις και εσύ δύο παιδάκια. Έχω και εγώ δύο παιδάκια. Αλήθεια είναι το θέμα που θα δείξουμε σήμερα. Το θέμα των κιλών μετά την εγκυμοσύνη είναι αρκετά σημαντικό γιατί έρχεται ένα σημείο που υπάρχει μια κόντρα της μαμάς με τη γυναίκα. Αυτό που νιώθουμε και κρατάει καιρό αυτή η κόντρα πολλές φορές, γιατί δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε μαζί της και την αφήνουμε στο, να προχωράει στον χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι λίγο κουραζόμαστε, λίγο απογοητευόμαστε. Και σκεφτήκαμε εδώ εμείς από το λόγο τη μαμά, μιας και έρχεται καλοκαίρι και μιας και η σχέση μας με το σώμα μας το καλοκαίρι γίνεται λίγο πιο στενή, γιατί το θυμόμαστε λίγο παραπάνω. Θα βάλουμε κάποια ρούχα που θα αφήνουν ακάλυπτα κάποια σημεία, θα βάλουμε το μαγιό μας, θα εμφανιστούμε στην παραλία και είναι κάτι που μας απασχολεί. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα μαζί σου και να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις και την εμπειρία σου. Ωραία. Για να γίνει το καλοκαίρι μια αφορμή, όχι τόσο για εξαντλητικές δίαιτες, γιατί προσωπικά είμαι κατά και νομίζω και οι μαμάδες δεν έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να κάνουν εξαντλητικές δίαιτες, όσο να γίνει το καλοκαίρι αφορμή για ένα διατροφικό ευζήν, το λέω εγώ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αν είναι δόκιμο αυτό που λέω, να αποκτήσουμε μια καλή στάση απέναντι στο φαγητό και να αγαπήσουμε το φαγητό και να το βάλουμε στη ζωή μας σωστά. Αυτά νομίζω ότι ναι, ναι, κοίτα, εγώ θα συμπληρώσω ότι για να υπάρχει ισορροπημένη διατροφή και όχι αυτές οι ακραίες δίαιτες που κυκλοφορούν κατά καιρούς, το πολύ βασικό είναι να υπάρχει ισορροπία ψυχολογική μέσα μας, γιατί εμείς οι μαμάδες έχουμε κάποιες διακυμάνσεις, είτε λόγω κούρασης, αϋπνίας, έτσι, ορμονικά, γιατί και τα ορμονικά μέχρι να στρώσουν θέλουν και αυτόν τον καιρό τους. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε πάλι την καλή μας τη σχέση με το φαγητό, να μην λειτουργεί μόνο ψυχοθεραπευτικό, αλλά να το απολαμβάνουμε την ώρα και αυτό που πρέπει. Δηλαδή, αν είμαστε σε μια εκδήλωση, να φάμε και το κάτι παραπάνω. Να μην είναι το καταφυγιό μας για ό,τι μας βασανίζει το φαγητό. Ακριβώς. Στην καθημερινότητά μας πρέπει να είμαστε προσεκτικές, θα μας οδηγήσει η καθημερινότητα, δηλαδή και με το παιδί, αν θυλάζουμε, αν δεν θυλάζουμε. Αλλά το πιο βασικό είναι να υπάρχει ψυχική ισορροπία για να μπορούμε και να ετοιμάσουμε το γεύμα της ημέρας, το οποίο πρέπει να έχει ποικιλία, έτσι, να μην είναι μονοδιάστατο, και να υπάρχει και προσοχή και στην ποσότητα. Ποικιλία και ποσότητα. Πάμε, να ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, αφού μου έδωσες την πάσα για αυτά. Ωραία. Να πούμε καταρχήν για την ποσότητα. Οι ποσότητες πρέπει να είναι μετρημένες. Σιγά σιγά πρέπει να παλέψουμε να κλείσει και λίγο το στομάχι, όσο καταπιεστικό και να ακούγεται, γιατί κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, λίγο μια λιγούρα, λίγο κάτι παραπάνω, ανοίγει και το στομάχι μια ελαστικότητα. Πρέπει λοιπόν και από μόνοι μας να υπάρχουν κάποιες γυναικείες μερίδες, έτσι, ούτε υπερβολικά μικρές, ούτε υπερβολικά μεγάλες, τα τρία βασικά γεύματα που λέμε, το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό, και κάποια σνακ που κατά τη γνώμη μου εκεί πέρα είναι το κλειδί της υπόθεσης. Δηλαδή, εγώ λέω σε όλους να μην κάθεστε πεινασμένοι στο τραπέζι. Πολλοί μου λένε δεν τρώω το δεκατιανό μου γιατί δεν πεινάω. Μα δεν θέλω να φτάσει στο σημείο να πεινάσεις. Και να πας το μεσημέρι να φας ό,τι βρεις μπροστά σου. Ακριβώς. Άρα τα σνακ τα ενδιάμεσα λειτουργούν υπέρ μας για τα κυρίως γεύματά μας, ώστε να φάμε λιγότερο στα κυρίως που μπορούν να μας κάνουν ακριβώς και τη ζημιά. Αν διαλέξουμε σωστά σνακ, γιατί οι περισσότεροι επικεντρώνονται στο πρωινό, στο μεσημεριανό και στο βραδινό, που ναι, μεν τα κυρίως γεύματα. Αλλά αν δεν βάλουμε τα σνακ να προλάβουμε την πείνα μας, να μην πέσει γλυκοζέματος και να μην υπερκαταναλώσουμε μετά το φαγητό και μετά θέλουμε και γλυκό και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχουν τρία θρεπτικά γεύματα και πολύ προσεγμένα ενδιάμεσα σνακ, όπως είναι... Ποια θα ήταν, ποια μπορούμε να το νούμερο είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, δηλαδή να υπάρχει ποικιλία βιταμινών, όπως μπορεί να φτιαχνούν και πολύ ωραία σμούθις μεταξύ τους. Δηλαδή, εκτός από ένα αυτόνομο χυμό πορτοκάλι ή ένα συνδυασμό μπανάνα πορτοκάλι, μήλο μπορεί να μπει τα σμούθι όταν μπαίνουν και λαχανικά μέσα και όταν μπαίνουν και ξύροι καρποί. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό, να είναι και ενυδατικός γιατί η γυναίκα που θυλάζει ή και τώρα το καλοκαίρι και ας μην θυλάζει, να είναι κάτι αναζωογονητικό και να έχει αυξημένο βαθμό κορεσμού, δηλαδή να μας φτάσει σημείο να κάτσουμε στο τραπέζι και να φάμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και όχι επειδή μας έχει πιάσει υπογλυκαιμία. Πέρα λοιπόν από τα φρούτα και τα λαχανικά, πολύ ωραία σνακ είναι και οι ξηροί καρποί, αυτόνομοι δηλαδή, όχι σε σμούθι, ένα παστέλι, ένα μπαρ δημητριακών, κάποιο κράκερ με λίγο τυράκι, αν είμαστε στη δουλειά και έχουμε ψυγείο, ένα γιαουρτάκι με λίγους ξηρούς καρπούς και μέλι, μούσλι και μέλι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί. Αρκεί να υπάρχει οργάνωση. Αυτό είναι το βασικό. Εδώ θέλουμε να μας βοηθήσεις λίγο με το θέμα οργάνωση, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε το χρόνο να μαγειρέψουμε. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε φροντίσει για τα παιδιά μας και που είναι πιο μικρά, να τους αλέσουμε, να τους κάνουμε. Αλλά μπορεί να έρθει το βράδυ, π.χ., που θα πεινάσουμε και δεν θα έχουμε έτοιμο φαγητό.
Και εκεί τι να φάμε, δεν έχουμε φαγητό. Ωραία, εκεί έρχομαι στο δεύτερο σκέλος που είναι η ισορροπία στην ποιότητα. Ναι, έτσι. Να πάμε στην ποιότητα. Ωραία, μια γενικότερη και να το συνδέσουμε. Να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η εργαζόμενη μαμά, αλλά και η μαμά που δεν εργάζεται, δηλαδή καμιά φορά λένε δεν εργάζεται και έχει απλά το χρόνο. Αυτό δεν ισχύει. Αφόλου. Καμιά φορά είναι πολύ πιο ψυχοφθόρο. Ναι. Τέλος πάντων, καταναλώνουν πολύ ενέργεια με τα παιδιά οι μαμάδες. Οπότε όταν πηγαίνεις και στη δουλειά, καμιά φορά έτσι αντιλείς και ενέργεια από τη δουλειά, μου νομίζετε. Δηλαδή είναι το και ξέρω. Λίγο σχετικό. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουμε σπίτι πεινασμένοι και δεν έχουμε κάνει τη λεγόμενη προοικονομία και δεν έχουμε προετοιμάσει τίποτα, πρέπει η αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις στο ψυγείο. Δηλαδή μια έτοιμη κομμένη σαλάτα, όπως σας λέω, για να μην μπει καν στη διαδικασία να κόψει κινητή. Γιατί και αυτό μπορούμε να το βαρεθούμε και να πούμε ας ναι, φάω τσίπς. Ναι. Ας φάω κορνφλέκ έτοιμη κομμένη σαλάτα. Υπάρχουν πολύ ωραίοι υγιεινές σαλάτες στο σούπερ μάρκετ. Τις ανοίγουμε, βάζουμε δύο αυγά βραστά, δύο φέτες γαλοπούλα με λίγο τυράκι, ένα παξιμάδι, κάνουμε μια ωραία χωριάτικη σαλάτα τώρα και το καλοκαίρι που είναι και πολύ γευστική. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να φτάσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο. Αν όμως φτάσουμε, η πρότασή μου είναι να αντί να πέσουμε σε κάτι λιπαρό, γλυκό και ούτω καθεξής, το οποίο δεν χορταίνει, είναι εκείνη την ώρα που μας ευχαριστεί, να διαλέξουμε τη λύση της σαλάτας ή τη λύση ενός γιαουρτιού με λίγο μούσλι, ξηρούς καρπούς και μέλι, για να έχουμε το χρόνο να προετοιμάσουμε το φαγητό. Έτσι και μετά από 2 ώρες, ας πούμε, από οποιοδήποτε φαγητό μπορεί να είναι έτοιμο, εύκολα φαγητά λέω, θα ψήσουμε ένα κοτόπουλο, 2 μπιφτέκια. Εντάξει, εκείνη την ώρα σαλάτα, η αλήθεια είναι τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια που σαλάτα. Ναι, δηλαδή για να φάμε όσπρο και λαδερό πρέπει από την προηγούμενη μέρα να το έχουμε προετοιμάσει. Εκείνη την ώρα και δεν θα έχουμε όρεξη να φάμε το βράδυ φακές, ας πούμε. Ναι. Είναι δηλαδή να μιλάμε και ρεαλιστικά. Θέλει κάτι εύκολα μαγειρεμένο. Ιδανικό για το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Σωστά. Με το πρωινό και με το μεσημεριανό, τι προτείνουμε για τις μανούλες που θέλουν λίγο να μαζευτούν, και να τρώνε στρεπτικά. Λοιπόν, ένα πολύ έτσι μαγικό, να το πούμε, πρωινό είναι το αυγό. Το αυγό λοιπόν έχει φανεί σε κάποιες μελέτες ότι όταν μπαίνει πρωί αυξάνει το μεταβολισμό όλη τη ημέρα. Όταν λέμε αυγό όμως εννοούμε βραστό, ομελέτα όπως θέλουμε το φτιάχνουμε. Εντάξει, εγώ το τρώω μόνο ομελέτα. Ναι, εντάξει, και ομελέτα. Απλά με λίγο λάδι σαν αντικολλητικό. Έχει φανεί λοιπόν ότι το αυγό αυξάνει το μεταβολισμό όλη τη ημέρα και επειδή κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης πέφτει πολύ ο μεταβολισμός, γιατί ουσιαστικά καταπονεί το οργανισμός. Έτσι, το μωρό τραβάει όλη την ενέργεια της μαμάς. Πρέπει λοιπόν αυτό να το πυροδοτήσουμε πάλι. Αυτό το αυγό είναι μια φανταστική ιδέα, γιατί είναι και εύκολο και γρήγορο. Πάντα έχουμε αυγό στο ψυγείο με λίγο τυράκι, μια φρυγανιά. Από εκεί πέρα τα κλασικά πρωινά. Καλό είναι το πρωινό να έχει πρωτεΐνη για μας κρατάει. Δηλαδή γιαούρτι, γάλα, αυγό, όπως είπαμε, τυρί. Mm-hmm. Δηλαδή, αν φάμε 2 φρυγανιές με μέλι, σε μισή ώρα ξαναπεινάμε. Είναι υδατάνθρακες, δεν θα μας κρατήσουν. Οπότε, ένα καλό πρωινό υγιεινό και γευστικό και πρωτεϊνούχο, βασικά, θα πυροδοτήσει το μεταβολισμό, θα αυξήσει καύση μας, θα μας δώσει ενέργεια. Θα αντέξουμε μέχρι το δεκατιανό μας, όπως είπαμε, και μετά πάμε στο μεσημέρι. Στο μεσημέρι. Εδώ, που είναι και το κυρίως νομίζω γεύμα και σε ποσότητα. Ναι. Εδώ υπάρχει τώρα το εξής θέμα. Αν η μητέρα εργάζεται, πρέπει να το έχει έτοιμο. Ναι. Πρέπει να το έχει έτοιμο. Εντάξει, προφανώς μπορεί κάποια μητέρα να μου πει: δεν μπορώ να πάρω το τάπερ στη δουλειά, μυρίζει, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνω να φάω. Αυτό λοιπόν. Ακόμα και αν παραγγείλει, τι να προτιμήσουμε. Η λύση είναι η σαλάτα. Δηλαδή, σαλάτα πάλι, μια πρωτεΐνη πάλι αναγκαστικά. Γιατί είναι κάτι το οποίο και δεν θα μας νιστάξει. Γιατί κακά τα ψέματα, αν φάμε φασολάκι στη δουλειά, μπορεί και να νιστάξουμε. Έτσι προκαλούν, έτσι θέλει λίγο το να κάτσεις στο σπίτι με την ησυχία σου, να φας το λαδερό το όσπριο. Βέβαια, είναι και κάποιοι που μου λένε προκειμένου να δυνατήσω και φακές και φασολάκια. Δηλαδή, καλό είναι αυτό. Γιατί θυσία, είναι και η υγιεινή διατροφή πέρα έτσι, από δίαιτα. Τι θυσία έχει σκοπό να κάνει για να επανέλθει το σώμα σου, η ψυχολογία σου. Στην οποία... προτέρα κατάσταση. Ναι. Αυτά τα δύο συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Οπότε πάμε πρωτεΐνη, πάμε σαλάτες, όσπρια λαδερά. Mm-hmm. Ψάρι, Θέλουμε και τον υδατάνθρακα. Το μεσημέρι όμως. Το μεσημέρι. Λέμε υδατάνθρακα, να εξηγήσουμε πατάτες, ρύζι, μακαρόνια. Ναι, θέλουμε το συνοδευτικό. Δηλαδή μπορεί και σε μια σαλάτα με κοτόπουλο να υπάρχει και ένα ζυμαρικό, μια μακαρονό σαλάτα με κοτόπουλο. Εγώ σου λέω ένα κρύο πιάτο εύκολο. Ναι, γιατί το κάποιος... παίρνουμε και μαζί και δεν χρειάζεται να το ζεστάνουμε αν είμαστε στην παραλία ή στο γραφείο. Θέλουμε τον υδατάνθρακα γιατί αυξάνει την ινσουλίνη και βοηθάει τον εγκέφαλο να λειτουργήσει πιο σωστά, μας δίνει ενέργεια. Απλά και αυτό θέλει σε λογικές ποσότητες. Έτσι, υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακο, μπορούμε με την ησυχία μας να φάμε το ρύζι, την πατάτα μας, το μακαρόνι και μια πατάτα σαλάτα με αυγό βραστό. Δηλαδή, καλό να συνδυάζουμε πρώτα την υδατάνθρακα. Αλλά το μεσημέρι καλύτερα να βγάλουμε. Καλύτερα το μεσημέρι, γιατί θα σας πω τι γίνεται. Το βράδυ δεν μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλό οργανισμό στον υδατάνθρακα. Όχι ότι απαγορεύεται, αλλά ο οργανισμός είναι πιο κουρασμένος, δεν λειτουργούν
έτσι όπως πρέπει, ορμόνες όπως τις πρωινές ώρες, για να μπορούν να γίνει η διάσπαση του λίπους. Εγώ δεν το απαγορεύω το βράδυ, απλά θέλει πολύ μικρή ποσότητα. Ωραία, γιατί εγώ από ό,τι άκουγα μέχρι τώρα το θεωρούσα απαγορευμένο καρπό το βράδυ. Ναι, είναι... Τα μακαρόνια κτλ. Θα σας πω το εξής. Είναι μια γενική θεωρία για κάποιον που θέλει από μόνος του να κάνει κάτι γρήγορο. Τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι βιοχημικοί συνδυασμοί για εμάς τους διαιτολόγους, τέλος πάντων πίσω από την τελική εικόνα της διατροφής, αν τοποθετηθεί σωστά και αξιολογήσει τη μέρα σου, να πεις ότι σήμερα από τη στιγμή που δεν είχα υδατάνθρακα στη διατροφή μου, το να φάω ένα παξιμάντο μαρτυρί, τώρα να φας μια καρονάδα βουνό. Μ' αρέσει, Τζίνο. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δυνατήσει. Σίγουρα. Θέλει λίγο μέτρο, λίγο αξιολόγηση της ημέρας, της εβδομάδας. Δηλαδή, αν ξέρουμε ότι έχουμε να βγούμε το Σάββατο το βράδυ, εντάξει, καλό είναι το γλυκό να το κρατήσουμε για εκεί. Θέλει λίγο αξιολόγηση. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ όμορφα, πολύ χρήσιμα. Κάποιες γενικές οδηγίες προλάβαμε σήμερα και δώσαμε. Θα τα ξαναπούμε εδώ σίγουρα. Ωραία. Και το Σεπτέμβρη σίγουρα θα έχουμε πολλά να πούμε, να δούμε τι θα έχουμε κάνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε λίγο, να σας δώσουμε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και κάποια tips, κάποιες ιδέες για το πώς θα διαμορφώσουμε τη διατροφή μας στους επόμενους μήνες. Και όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το κόνσεπτ είναι καλοκαιρινό. Είμαστε πιο χαλαροί, με πιο χαλαρή διάθεση, φροντίζουμε το σώμα μας, την ψυχολογία μας, γιατί αυτό ξεκινήσαμε και με τα summer camps και με τα παιδιά μας. Και θα κλείσουμε με πολύ ωραίες προτάσεις για να είμαστε κομψές και όμορφες τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε στο γραφείο είτε στη βόλτα μας, με λίγο χρόνο προετοιμασίας, γιατί το χαρακτηριστικό το κοινό όλων των μαμάδων είναι η έλλειψη χρόνου. Και ποιος θα μας τα δείξει όλα αυτά, ο κατάλληλος άνθρωπος φυσικά. Σοφία Ζούζα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ. Πολλά χρόνια στο χώρο του styling, στο χώρο της μόδας. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος, είσαι ο άνθρωπός μας. Δεν είμαι βέβαια μαμά. Δεν είσαι μαμά. Αλλά δουλεύω με μητέρες και έχω και πολλές φίλες που έχουν παιδάκια, οπότε... Και μιλώντας στο τηλέφωνο μου είπες, θέλω να πω πολλά στις μαμάδες. Θέλω να πω πολλά στις μαμάδες. Και χαίρομαι που σε δίνουμε την ευκαιρία και εσύ να πεις αυτό που θέλεις, αλλά και εδώ το κοινό μας που είναι πολύ συγκεκριμένο, νομίζω θα περιμένει να δει με πάρα πολύ μεγάλη υπομονησία τις προτάσεις μας για αυτό το καλοκαίρι. Όχι μόνο για αυτό το καλοκαίρι, θα πούμε και μερικά πράγματα γενικά, δηλαδή που πρέπει να προσέχουν οι μαμάδες, τι να κάνουν, τι να αποφεύγουν, ώστε να μην έχουμε αποτελέσματα που δεν μας αρέσουν. Και γιατί, δεν μας κολακεύουν. Γιατί η μαμά δεν πάβει να είναι μια γυναίκα, μια σύντροφος. Ναι, αλλάζει το προφίλ μας και το στάτους μας μετά τα παιδιά και σίγουρα και, και ό,τι τα ρούχα μας και η εμφάνισή μας είναι και ο καθρέφτης και αυτού που είμαστε και αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Επομένως, αφήνουμε σε σένα, αφηνόμαστε εγώ να βλέπουμε να πω, τις εικόνες. Έχω στείλει και κάποιες εικόνες, ναι, που μπορούμε να βλέπουμε παράλληλα. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι περισσότερες μαμάδες, όσο είναι με τα παιδιά ή ασχολούνται με τα παιδάκια, έχουν αυτό το κλασικό κλάμελ, αυτό που... λοιπόν, εδώ προτέχουμε μια πάρα πολύ απλή, πάνω απλή λύση. Έχεις βάλει κάμερα στο σπίτι μου? Όχι, αλλά ξέρω. Με αυτό το κλάμερ και εγώ κυκλοφορώ καμιά φορά που δεν έχω παιδάκια, φαντάσου λοιπόν. Λοιπόν, μια πάρα πολύ απλή λύση. Μια ωραία κορδέλα στα μαλλιά, μια ωραία στέκα τα μαλλιά σας κάτω ή μια ωραία χαλαρή πλεξίδα στην άκρη και προχωράτε και κάνετε όλες σας τις κινήσεις με τα παιδάκια σας την ώρα που παίζετε, συμμαζεύετε παιχνίδια, μαγειρεύετε κουλουπού κουλουπού. Ξεχάστε το κλάμελ. Απλή λύση που δεν κοστίζει τίποτα. Αισθητικά μας ενοχλεί πολύ όλες. Αλλά βολεύει το. Δηλαδή το βολεύει ξέρω, πάρα το ξέρω πολύ. Ότι βολεύει, αλλά γενικά αυτά που βολεύουν θα πούμε εδώ ότι. Υπάρχουν και άλλα που βολεύουν, υπάρχουν και άλλα που βολεύουν και τα έχουμε και στην ντουλάπα. Δηλαδή δεν θα χρειαστούν και χρήματα για να ανανεωθούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σορτσάκι βερμουδάκι τζιν. Οι περισσότερες το έχουμε στην ντουλάπα μας. Αν δεν το έχουμε στις οικονομικές αλυσίδες, πάνω από 10 ευρώ δεν θα σας τυχήσει. Ναι. Λοιπόν, από πάνω εγώ το έχω βάλει τώρα ένα πολύ ανάλαφρο πουκαμισάκι. Θα μπορούσε να είναι και ένα t-shirt. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Και αυτό είναι ένα ρούχο το οποίο μπορεί το καλοκαίρι να μας συνοδεύσει. Να πάμε τα παιδάκια μας να παίξουν. Σε ένα πάρτι. Είναι χαμός και πρέπει να μας σε ένα πάρτι, παραδείγματος χάρη, πάρα πολύ ωραία το θέτεις. Μπορείς με μια ωραία ζώνη, σαν αυτή που φοράει η κοπέλα, και ένα ζευγάρι πλατφόρμες και ένα κολλιέ ίσως. Όχι, είσαι καταπληκτική για το πάρτι. Μια δεύτερη επιλογή είναι, ας πούμε, το ίδιο σε λευκό, που επίσης με ένα t-shirt από πάνω και με flat παπούτσια πας και κάνεις όλα όσα πρέπει να κάνεις με τα παιδιά, πάρκο, ψώνια, κουλουπού, αλλά με μια πλατφόρμα. Πας και τη βόλτα σου, συναντάς μετά και τον μπαμπά. Αν θέλετε να έχετε ένα ποτόλι μαζί. Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή. Μια άλλη πολύ ωραία επιλογή για το καλοκαίρι είναι αυτά τα μακριά, τα οποία έχουν και όγκο κάτω. Δηλαδή τρέχεις κιόλας αν φύγει το παιδί στην παιδική χαρά. δεν δείχνω κάτι πάρα πολύ στενό.
πολύ χαλαρά μάξι φορέματα. Επίσης θα τα βρείτε παντού με φλάτ σανδάλια, mm-hmm. μπορείτε και με κάποια πολύ μικρά τύπη, παραδείγματος χάρη με μια ωραία ζωνίτσα, με ένα καπελάκι φεδόρα, αυτά τα κατάλαβες, όχι το τζόκερ, το άλλο που φοράμε και στην, για μέσα στην πόλη. Ή με μια ωραία κορδέλα στα μαλλιά. Και ωραία γυαλιά, να έχεις ένα πολύ ωραίο στυλ πρωινό. Μετά είσαι fashion icon, δηλαδή. Μετά γίνεις φωτογραφία στον δρόμο. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθούμε. Κομμάτι κλειδί. Πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Είναι η ολόσωμη φόρμα από πολύ ωραίο ελαφρύ βαμβακερό ύφασμα. Επίσης θα τη βρείτε παντού, εάν δεν την έχετε. Και οικονομικά. Οικονομικά, πλέον, δηλαδή, ναι. Ό,τι έχω διαλέξει ναι, είναι τσεκαρισμένο. Θα τα βρείτε στις αλυσίδες που θα βρείτε ρούχα με 30 ευρώ, ναι. με 25-90, τα ξέρεις, ναι, τα πάρα πολύ γνωστά. Λοιπόν, τη φοράς, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις το two pieces, τι θα φορέσω πάνω, τι θα φορέσω κάτω. Φοράς αυτό. Και ξενιάζεις. Ξενιάζεις κανονικά και είσαι μια χαρά. Πάμε σε μια άλλη επιλογή για αυτές που αγαπάνε τα παντελόνια. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ στις μαμάδες, μονοδιάστατα. Δηλαδή, οι παντελόνι, τις περισσότερες τις βλέπω και φοράνε αυτά τα κάπρι, τα λίγο στατιωτικά, τα οποία. Όχι, κάψτε τα καλύτερα αυτά. Δεν κολακεύουν κανένα. Ξέρεις, οι τσέπες βοηθάνε. Βάζεις ένα βιβερό στη μία. Βάζεις ένα βιβερό. Βάζεις ένα βιβερό. Ψάχνεσαι μετά ή σε μια κινητή τσάντα. Μετά μπορεί να ψάχνεσαι για άλλα πράγματα όμως. Αν συνεχίσεις να φοράς. Δείχνουμε διάφορα παντελόνια τα οποία είναι πολύ άνετα. Είναι είτε μακριά, είτε κάπρι. Και θυμίζουν ζύπκιλ. Είναι πολύ στυλά αυτά που βλέπουν. Δηλαδή μου έχουν ένα ωραίο στυλ. Με ένα απλό μαύρο τίσερτ, με τα μαύρα στα γυαλιά, με ένα απλό σανδάλι που έχει. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο στυλ, το οποίο θα σε βοηθήσει και για να κάνεις όλα αυτά που κάνεις με τα παιδάκια, χωρίς να χρειαστεί να έχεις αυτό το λίγο, το τόσο casual, το οποίο χάνει κάποια στιγμή και τη θηλυκότητά του, και αυτό θέλουμε να πούμε εδώ. Με απλές κινήσεις, όπως είναι αυτά τα παντελόνια αυτή, η παντελόνα, κάποια t-shirt, μετά μπορείς να βγάλεις το t-shirt αυτό το κοντομάνικο και να βάλεις ένα λεπτό ή ένα πουκαμισάκι, ένα λίγο πιο. Βραδινό. Να θυμίζει λίγο βραδινό και να βάλεις κάποιο κολιέ και κάποια πλατφόρμα και να συνεχίσεις να κάνεις οτιδήποτε πέρα από την ώρα της μαμάς, κάτι με το σύζυγο. Εγώ να δεις τις φίλες σου. Αυτό θέλω που... να πω επίσης ότι δεν χρειάζεται να έχεις δύο γκαρντερόμπες. Όχι, αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι με αυτά που μας έχεις δείξει μέχρι τώρα είναι ρούχα που μπορούμε να το φορέσουμε όλη τη μέρα και μαζί με τα παιδιά μας. Μαζί με τα παιδιά, μαζί με τις φίλες, μαζί με τον μπαμπά. Γιατί πολλές φορές χωρίζουμε τα ρούχα μας σε ρούχα που φοράω όταν έχω παιδιά μαζί ή ρούχα που φοράω όταν είμαι μόνη μου. Αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ρούχα που μπορούσα να τα βάλεις μαζί με τα παιδιά σου και να είσαι άνετη να κυνηγήσεις το παιδί, να καθίσεις κάτω μαζί του. Να πας και τη βόλτα ακριβώς. Σου. Ακριβώς. Να πας και τη βόλτα σου. Εδώ πέρα έχουμε τα πολύ γνωστά. Εγώ θα το πω πουκάμισο φόρεμα. Είναι αυτά τα φορεματάκια τα οποία είναι πραγματικά σαν πουκαμισάκια. Και είναι πάρα πολύ ωραία λύση και αυτά για τις μαμάδες. Και για στις διακοπές σας που θα έχετε τις πρωινές σας απασχολήσεις. Τα οποία είτε έχουν ζωνάκι από μόνο τους, είτε αν θέλετε εσείς τα αφήνετε σε ένα λουζ ή προσθέτετε ένα ωραίο ζωνάκι. Παραδείγματος χάρη μπορείτε να πάρετε ένα ωραίο φουλάρι και να βάλετε για ζωνάκι και να φορέσετε τα σανδάλια σας. Παντρίγες. Πάμε τώρα στο θέμα μαγιό. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα μας, που είναι τα κιλά μας, που εντάξει. Όχι μόνο τα κιλά, εγώ θέλω να μείνω και στο εξής. Η μαμά στην παραλία δεν είναι η single κοπέλα η οποία κάθεται στην ξαπλώστρα και πίνει το κοκτέιλ. Συγγνώμη, φωνάζει ο κύριος Καρής εδώ, ο αρχισυντάκτης μας, και λέει να φορέσουμε ολόσωμα. Γιατί ολόσωμα? Όχι, εγώ έχω πρώτα. Έχω πρώτα μόδα, λέει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενημερωμένος ο κύριος. Αυτό θα βλέπει. Μας βλέπει. Με έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, συγγνώμη, Σοφία, όμως, ναι. Σίγουρα τα ολόσωμα που μας προτείνει και ο κύριος ο ενημερωμένος είναι πάρα πολύ καλή λύση. Όμως, για τις μαμάδες οι οποίες θέλουν να φορέσουν μπικίνι, έχουμε το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαλέξετε κάτι το οποίο έχει δεσίματα. Δηλαδή. Μπορεί να μας φύγει όταν κυνηγάμε το παιδί. Είναι σίγουρο ότι θα σας φύγει. Λοιπόν, βλέπετε μία τώρα πρόταση που κάνω με το σλιπάκι το οποίο φοριέται, δεν έχει δεσίματα. Δεν θα έχετε κανένα στρες. Θέλετε να κάνετε πυργάκια, θέλετε να παίξετε ρακέτες, θέλετε να κάνετε jet ski με το παιδί. Είναι όλα στη θέση τους. Θα μείνουν, είναι και θα μείνουν στη θέση τους. Και το από πάνω επίσης, αποφεύγουμε κορδονάκια, αποφεύγουμε δεσηματάκια περίεργα δετά. Πάμε στο παλιωμοδίτικο κλιπ που έδαινε πίσω και δεν άνοιγε ποτέ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, στην περίπτωση που είμαστε και θέλουμε να πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε ή θέλουμε να ρίξουμε κάτι από πάνω, ένα ωραίο τέτοιο τύπου πουκάμισο ή τουνίκ μπορεί να πέσει από πάνω και να μας καλύψει αν θέλουμε, επειδή θα περπατήσουμε στην παραλία και καταλαβαίνετε όλες γιατί μιλάμε. Και να είστε όμως και στυλάτες. Και εδώ έχουμε και την πρόταση του αρχισυντάκτη, το ολόσωμο μαγιό, που είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία λύση. Δεν ξέρω αν εγκρίνει ο κύριος Καρίς το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορεί και να εγκρίνει. Τα ολόσωμα επιμένει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα παπούτσια. Θέλω να πούμε ότι
Σίγουρα η Σαγιονάρα είναι ένα παπούτσι που είναι μέσα στο σπίτι και μας περιμένει να μας υποδεχτεί. Η κάμερα που λέγαμε στο σπίτι μας χωρίς και μάλλον συμφωνείτε και η Σαγιονάρα, ναι. Λοιπόν, όμως είναι αγαπημένη, αλλά εξυπηρετεί κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Και οι ώρες που περνάμε στο σπίτι μας με τα παιδιά... Που δεν μας βλέπει κανείς άλλος, εννοείς. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι λοιπόν μια καλή πρόταση οι εσπαντρίγες, οι οποίες είναι πολύ καλές γιατί το μπαίνει όλο το πόδι μέσα και το κρατάει. Οπότε μπορείς να κάνεις όλα αυτά που θέλεις να κάνεις, να μαζέψεις τα παιχνίδια, να τρέξεις με τα παιδιά, να κάνεις οτιδήποτε. Και είναι ένα παπούτσι το οποίο είναι και μόδα, δηλαδή θα είσαι και στη λάτη φορώντας το και θα είσαι πάρα πάρα πολύ ωραία και άνετη και δεν θα έχεις αυτό το άγχος ότι θα σου φύγει. Μια άλλη εκδοχή είναι αυτή η οποία μπορεί να δένει και στον αστράγαλο. Και εδώ δείχνω φλάτες παντρίγες. Μπορείτε άνετα, αν θέλετε και έχετε τη δυνατότητα και μπορείτε να τη φορέσετε χωρίς να έρχεστε σε δύσκολη θέση, δηλαδή να μπορείτε να την περπατήσετε, με λίγο ύψος, με λίγο δηλαδή σαν πλατφόρμα που είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Κολακεύει και περισσότερο ίσως το πόδι. Βεβαίως. Μας, αυτό. Και πάμε μετά και στα πολύ ωραία αθλητικά, τα οποία είναι μια πρόταση φέτος. Πολύ ωραίο. Κυκλοφορούν με πάρα πολλά χρώματα ή μπορεί να πάρετε τα κλασικά λευκά πάνινα ή χρωματιστά πάνινα. Και αυτά που φοράς εσύ είναι πάρα πολύ ωραία. Κλασικά, σταθερές αξίες. Κλασικά, σταθερές αξίες. Μάλλον τα έχετε αυτά που φοράω εγώ. Είναι, τα... είναι το λευκό, το κλασικό. Το γνωστό, το κλασικό, ναι, 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 το δερμάτινο. Όμως, θέλω να πω ότι για τα αθλητικά, ότι είναι ένα παπούτσι το οποίο πραγματικά το έχετε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πάρετε και μπορείτε να το φορέσετε μέσα στο καλοκαίρι με όλα αυτά τα ντυσίματα που δείξαμε πριν. Οπότε είστε πάρα πολύ ωραία ντυμένες και πάρα πολύ ενημερωμένες. Εγώ τα βρήκα εξαιρετικά όλα όσα είδαμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ για τα tips. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε γιατί οι μαμάδες συνέχεια μας ζητάνε να σου πούνε. Ναι, 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 και μπορούμε να κάνουμε και διάφορα πιο εξειδικευμένα θέματα αν θέλουν οι μαμάδες. Τι φοράμε, ας πούμε, όταν θέλουμε να πάμε κάπου με το παιδάκι μας, σε μια εκδήλωση, σε κάποιο πάρτι. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ένα tip. Μπορείτε σιγά-σιγά να ρωτάτε και τα παιδάκια σας για τον ντύσιμο, γιατί έτσι δημιουργείται ένας ωραίος κώδικας επικοινωνίας. Τύπου σ' αρέσει αυτό, να προσθέσω αυτό. Και είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επικοινωνίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τα παιδάκια σας. Και ειδικά αν είναι κόρες, γίνεται χαμός. Και με τα αγόρια θέλω να σας τα αγόρια. Ναι. Σοφία, μας ευχαριστούμε. Σε απολαμβάνουμε και στην Τατιάνα. Μας δίνεις τις πολύτιμες συμβουλές σου. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Επίσης. Εμείς δεν χανόμαστε. Μέχρι τέλος Ιουνίου είμαστε εδώ στις επάλξεις. Δεν φεύγουμε. Star Web TV κάθε Τρίτη στις 9. Ο Ιούνιος, να ξέρετε, θα είναι ένας μήνας ευχάριστος. Και από άποψη θεμάτων θα προσπαθούμε να είμαστε και επίκαιροι και ευχάριστοι. Καλοκαιράκι λοιπόν, να το χαρούμε, να είμαστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα συναντηθούμε εδώ στο Star Web TV. Ευχαριστούμε και τα Μπεμπεζού που ήταν και σήμερα κοντά μας και όλους εσάς φυσικά. Σας αγαπάμε, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας!